αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση αυτή τη στιγμή ευρισκόμενος στο γραφείο του αημνήστου πλέον Μητροπολίτου Μαντενίας Κοινωνίας Αλεξάνδρου. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 87 ετών ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας κύριος Αλέξανδρος τα ξημερώματα της 3ης 19 Δεκεμβρίου του 2023. Ο Μητροπολίτης το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε σοβαρά προβλήματα με την υγεία του. Οι σημαίες κυμάτιζαν με σύστιες και οι καμπάνες σήμαιναν πένθυμα σε όλες τις ενορίες της περιοχής. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ένας κοινός λόγος ότι γινόμαστε φτωχότεροι με θανάτους έτσι εκλεκτών ανθρώπων. Αλλά εδώ κυριολεκτούμε για την εκδημία του αημνήστου Μητροπολίτου. Ήταν όντως εκλεκτός ιεράρχης, εξεπροσώπησε την Εκκλησία επαξίως, ήταν ο άνθρωπος όχι των λόγων, περισσότερο ήταν των έργων. Και έλεγαν και οι αρχαίοι προγονείς μας, απατηλωτέρα η ακοή της Οράσιος. Άλλο να βλέπεις και άλλο να ακούς. Ο Μακαρίτης, ο Δεσπότης, είχε υπόψη του αυτό, γι' αυτό προσπαθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, όχι να φαίνεται, αλλά να είναι. Ήταν ο άνθρωπος που αγάπησε την Εκκλησία με πάθος. Όποτε να τοποθέτησε η Εκκλησία, έκανε το καθήκον του με το παραπάνω και πήρε άριστα, όχι απλώς καλό βαθμό, αλλά άριστα, και έδινε την παρουσία της Εκκλησίας σε αυτόν τον περίεργο κόσμο, μέσα στον οποίο όλοι ζούμε. Μπορώ να πω ότι αυτά που σας λέγω δεν είναι εξαγωγής, διότι τον Μητροπολίτη τον γνώρισα 60 ολόκληρα χρόνια. Από τότε γνωριζόμεθα. Εγώ ήμουν διάκονος και εκείνος ήταν λαϊκός ακόμη. Και ήμουνα σε όλες τις χαρές, αλλά και στις δοκιμασίες της ζωής του. Φτωχό παιδί ξεκίνησε, με δυσκολία εσπούδασε και εργαζόμενος, όμως εξετίμησε την βοήθεια την οποία του προσέφεραν είτε εκκλησιαστικοί είτε πολιτικοί παράγοντες κατά το διάστημα της ζωής του. Υπηρέτησε 55 ολόκληρα χρόνια την επιγύη στρατευωμένη εκκλησία ως κληρικός, εκ των οποίων τα 39 ήταν αρχιερεύς. Στην αρχή, όπως γνωρίζετε, στη Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και ύστερα εδώ στη Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωρίας, που είναι και ο τόπος της γεννήσεώς του, είναι η ιδιαίτερα πατρίδα του, την οποία με πάθος αγαπούσε και θα το είχατε κι εσείς διαπιστώσει ότι ευκαίρος ακαίρος μίλαγε για το χωριό του και έκανε συχνές επισκέψεις και στήριζε τους λίγους εναπομείναντας κατοίκους του χωριού του. Και φρόντιζε και εκδηλώσεις ιστορικού περιεχομένου ή εορταστικού να τις κάνει στο χωριό του, και μαρτυρεί αυτό έναν άνθρωπο που έχει κλείσει στην καρδιά του Χριστό και Ελλάδα. Να ξέρετε ότι αυτός που δεν αγαπάει την ιδιαίτερα του πατρίδα, δεν αγαπάει ούτε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάποτε είχε δημιουργηθεί θέμα ότι κάποιος υπουργός προσέφερε στο χωριό του μια ιδιαίτερη εξυπηρέτηση και τον κατηγορούσαν γιατί. Και εγώ απήντησα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια. Αυτός που δεν αγαπάει το χωριό που γεννήθηκε, γιατί θα αγαπήσει το χωριό των άλλων? Η αγάπη προς την Ελλάδα περνάει από την αγάπη προς την ιδιαίτερη πατρίδα, προς το χωριό μας. Ο Μαντινίας και Κοινουρίας Αλέξανδρος άφησε ένα αποτύπωμα που δεν θα σβήσει εύκολα. Ο πανδαμάτορ χρόνος βεβαίως όλα τα κάνει ισοπαίδωση. Αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για τον συγκεκριμένο άνθρωπο θα αργήσει πάρα πολύ να βάλει τα φόπετρα στη φήμη του, στον λόγο του, στο έργο του. Χθες, ξημερώνοντας σήμερα μάλλον, 19η του μηνός Δεκεμβρίου, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του πλάστου και δημιουργού του, εκείνου τον οποίον αγάπησε από παιδί και τον υπηρέτησε, όπως σας είπα, με πάθος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στα εντευκτήρια της Επισκοπής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον ορισμένο τοποτηρητή Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριο Ευστάθιο και φορείς της Εκκλησίας, του Δήμου και της Περιφέρειας αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Δεκεμβρίου και ώρα 11 το πρωί στο Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη. Προηγουμένως έγιναν οι συσκέψεις με διαφόρους παράγοντες της Τρυπόλεως προκειμένου να ετοιμάσουμε τα
της νεκροσύμα ακολουθίας. Όπως θα το ακούσατε κι εσείς και σπέψετε και πρωί-πρωί μάλιστα την είδηση αυτή που την είδατε στα μέσα, αλλά να την διαδώσετε και με τα δικά σας μέσα της ενημερώσεως, θα γίνει κηδεία την Πέμπτη στις 11 η ώρα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Εκεί θα συγκεντρωθούν, πιστεύω, πάρα πολλοί χριστιανοί της επαρχίας εδώ, όλοι ή τα πρώτα φέροντες και πάρα πολλοί αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τους οποίους ο Αείμνηστος είχε ένα δεσμό πνευματικό και συνεργάστηκε, και θα έρθει και εκείνος τον οποίον ιδιαίτερα αγαπούσε, δηλαδή ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο οποίος κυριολεκτικά έχει συντριβεί. Όσες φορές επικοινωνήσαμε από χθες μέχρι σήμερα, εχθές για να μου πει ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και δεν είναι θεραπεύσιμη η αρρώστια του, και σήμερα το πρωί που συζητούσαμε για το πότε θα γίνει η κηδεία, δεν μπορούσε να μιλήσει, με αναφιλητά γινόταν η συζήτηση. Θα είναι λοιπόν και ο Αρχιεπίσκοπος. Ομιλητέ θα είναι διάφοροι άνθρωποι που έχουν κάποιες θέσεις εδώ στην κοινωνία και στην Εκκλησία. Θα μιλήσει ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, πάντοτε γίνεται αυτό, εκ μέρους της Συνόδου. Εκ μέρους εμού, γιατί δεν θα τα καταφέρω να μιλήσω από τη συγκίνηση, παρακάλεσα τον Μητροπολίτη Πατρών και θα μιλήσει εκείνος. Εκ μέρους του κλήρου εδώ της επαρχίας θα μιλήσει ο Άγιος Θεγέας, ο Δήμαρχος της Πόλεως, ο Περιφερειάρχης κύριος Νίκας και κάποιος από το χωριό του, και θα δούμε ποιοι άλλοι θα προστεθούν, αλλά πάντοτε περιορισμένες πρέπει να είναι ομιλίες, γιατί είμαστε πολλοί και δεν πρέπει να τραβήξει περισσότερο από 2 ώρες η όλη ακολουθία και η όλη διαδικασία. Στη συνέχεια θα συνοδεύσουμε με τα πόδια μέχρι την πλατεία Κολοκοτρώνη των νεκρών και από εκεί μέσα στο αυτοκίνητο θα μπούμε για να φτάσουμε στο κημητήριο. Θα γίνει η ταφή του στο κημητήριο της Αγίας Τριάδος. Ο ίδιος είχε προνοήσει και είχε φτιάξει τον τάφο του, και μάλιστα πάρα πολύ έτσι, γιατί είχε γούστο ο δεσπότης αυτά, και θα γίνει εκεί η ταφή του. Από αύριο το πρωί, το σκήνος θα είναι στον Άγιο Βασίλειο. Θα γίνει μάλιστα και λειτουργία παρόντος του σκηνώματος του Μητροπολίτου και θα γίνει το λαϊκό προσκήνιο, όπως λέμε, όλη την ημέρα αύριο, και θα γίνει και αγρυπνία αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ προς την Πέμπτη το πρωί. Οπότε δίδεται ευκαιρία σε πάρα πολλούς ανθρώπους να το ασπαστούν το χέρι, αυτό που ευλόγησε πολλές φορές τον τόπο και τους ανθρώπους. Θλιβερή πράγματι μέρα, θρηνή Αρκαδία, η Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας για την απώλεια ενός ποιμενάρχη, ο οποίος άφησε το στίγμα του για πολλά χρόνια στην Μητρόπολη μας και σε ολόκληρη την Αρκαδία, με ένα σημαντικό έργο, σημαντικό κοινωνικό και θρησκευτικό έργο, το οποίο είναι γνωστό σε όλους και έχει αποτιμηθεί απολύτως θετικά. Ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με την ανάδειξη της Ιεράς Μητρόπολης, αλλά και την αναστήλωση πολλών μνημείων στην Ιερά μας Μητρόπολη. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια, την οποία την βιώνουμε ήδη. Ελπίζουμε και ότι η αντικατάστασή του θα είναι τέτοια που θα συνεχίσει το έργο του. Συμμετείχαμε και υπό τις οδηγίες του τοποτηρητή του Σεβασμιωτάτου Σπάρτης και Μονοβασίας, Μονοβασίας και Σπάρτης, του κύριου Ευσταθίου. Θα κανονιστούν όλα τα της νεκρόσημας ακολουθίας την Πέμπτη το μεσημέρι. Και βεβαίως κάναμε και μια συνεννόηση εν ώψη της ορκομοσίας της περιφέρειας, η οποία δεν αλλάζει, αφού η νεκρόσιμη ακολουθία θα γίνει νωρίτερα.